Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Λοιπόν, έχω θέμα σήμερα. Έχω θέματάρα σήμερα. Πολύ στενάχωρη. Πάρα πολύ στενάχωρη. Θα έχετε δει ήδη τον τίτλο. Είναι ο ίδιος ο τίτλος που είχε το email που μου έστειλε ο πατέρας που μας μιλάει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί του και εκφράζει τις ανησυχίες του. Ο τίτλος είναι «Τοξική μητέρα. Αν σας χάσω, θα αυτοκτονήσω». Χειριστικότητα, γονιοποίηση παιδιών και ένα σωρό άλλα ψυχολογικά εγκλήματα. Πω κατευθείαν στην αναγνώση της επιστολής. Θέκλα μου καλησπέρα. Χαίρετε. Αρχικά να σε ευχαριστήσω για το έργο σου. Τα βίντεο σου για μένα αποτέλεσαν μία λύτρωση. Αφορμή για αυτοβελτίωση και μου άνοιξε του ορίζοντες προ την πνευματικότητα. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο και την υπομονή σου. Είμαι διαζευγμένος πατέρα 43 ετών. Εδώ και δύο χρόνια έχει πάρει διαζύγιο και έχω δύο παιδιά 15 και 12 ετών. Εδώ και έναν χρόνο έχω μια σχέση με μια υπέροχη γυναίκα με την οποία σχεδόν συζούμε ενώ τα παιδιά μου με τη σύντροφο μου και την κόρη της έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική σχέση. Άρα μιλάμε για μια άλλη αναδημιουργημένη οικογένεια. Αισθάνομαι ότι έχουμε γίνει μια αγαπημένη οικογένεια και περνάμε πολύ ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ να μαθαίνω για ανθρώπους οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους και δημιουργούν σχέσει με τόση σοβαρότητα, ώστε τα παιδιά τους να μην αποκόπτονται από αυτέ τι σχέσει. Γιατί δυστυχώ υπάρχουν και περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι είτε οι ίδιοι έχουν παιδιά, είτε γνωρίζουν κάποιον άλλον άνθρωπο που να έχει παιδιά, απαιτούν τα παιδιά να μην λαμβάνουν μέρο στη χαρά της δημιουργίας μιας νέας σχέσης. Μιλάμε φυσικά για σχέσεις με σοβαρότητα, για σχέσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί στο επίπεδο του φλερτ και που οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να ενώσουν τις ζωές τους. Με την πρώην γυναίκα μου ήμασταν μαζί από τα 17. Εντιλαμβάνομαι ότι ήσασταν στην ίδια ηλικία. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί η σχέση μας σε γενικές γραμμές ήταν χωρίς εντάσεις και αποτελούσαμε πρότυπο ζευγαριού για πολλούς. Βέβαια, πάντα προσπαθούσα να προσγειώσω τις παράλογες απαιτήσεις. Παρόλο που κάναμε μια ζωή άνω του μεσουόρου του κύκλου μας, εννοεί φαντάζομαι μια ζωή ματεριαλιστικά, ηλιστικά άνω του μεσουόρου, δηλαδή υποθέτω θα είχατε στη διάθεσή σας περισσότερα χρήματα για να πάτε ταξίδια, για να έχετε ένα καλύτερο σπίτι, ένα καλύτερο αυτοκίνητο κλπ. Παρόλο που κάναμε μια ζωή άνω του μεσόρου του κύκλου μας, είχα πάντα την αίσθηση ότι δεν ήταν ικανοποιημένη με τίποτα. Στο παρελθόν έβλεπε έναν ψυχολόγο για αρκετό καιρό, με τον οποίο είχα μιλήσει και εγώ αρκετέ φορέ, μεταφέροντα την αίσθηση μου αυτή. Θυμάμαι, είχα χαρακτηρίσει την πρώη γυναίκα μου βαρέλι χωρί πάτο. Είχε το ανικανοποιήτου. Όταν ο ψυχολόγο την πίεσε και σταμάτησε να τη χαϊδεύει τα αυτιά, προκειμένου να δουλέψει για να βελτιώσει τη συμπεριφορά της, σταμάτησε να πηγαίνει. Oh. Το έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ στο κανάλι, ότι οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα είναι τεμπέληδε ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά και πάνε μόνο σε ψυχολόγο προκειμένου να ξεδίδουν και να παίρνουν ναρκισιστική τροφοδοσία και από τον ψυχολόγο. Εάν ο ψυχολόγο συνειδητοποιήσει ότι αρκετό καιρό τράβηξε αυτή η ιστορία να κλαίγεται ο θεραπευόμενος, να προσπαθεί ο ψυχολόγος να του συμπαρασταθεί και να αγνοεί συστηματικά ο θεραπευόμενος οποιαδήποτε εισήγηση του ψυχολόγου για δραστηριοποίηση και να μην χρησιμοποιεί τα εργαλεία που του δίνει στη ψυχοθεραπεία και έρθει ο ψυχολόγος στο σημείο να πει «Κοίταξε, έρχεσαι εδώ ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, έξι χρόνια και είναι το ίδιο βιολί. Έρχεσαι εδώ, κάθεσαι, κάνεις ranting που λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή λε κατηγορίε για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου, για του το, το, το συγγενείς σου, για τον ένα, για τον άλλο, συνεχώ ξεδίδει. Θέλει, εγώ να σου δείχνω ω ψυχολόγο συμπαράσταση, αλλά δεν δείχνει καμία απολύτω πρόθεση να δουλέψει εσύ με τον εαυτό σου, να βάλει δηλαδή πνευματικό κόπο, προκειμένου να ξεπεράσει τα διέξοδα στο οποία βρίσκεσαι ή να ξεπεράσει τι συναισθηματικέ δυσκολίε τι οποίε βρίσκεσαι. Ή δεν ξέρω εγώ τι στόχο βάζει ο καθένα στη θεραπεία. Άρα, λέει ο φίλο, όταν ο ψυχολόγο την πίεσε και σταμάτησε να τη χαϊδεύει τα αυτιά, προκειμένου αυτή να δουλέψει για να βελτιώσει τη συμπεριφορά τη, σταμάτησε να πηγαίνει. Έχαμε κάνει και ένα βίντεο σε κάποια φάση. Μη στέλνετε του ναρκιστέ στο ψυχολόγο. Ήταν ένα live το οποίο έχει παραμείνει, μα το ψάξετε στα live μη στέλνετε τους νάρκισους στο ψυχολόγο. Ήταν μια περίπτωση μιας ε, ε, κυρίας η οποία μου ζήτησε να πάει σε κάποιο ψυχολόγο, τη σύστησε ένα ψυχολόγο και μετά μου έστειλε ένα email, δύο email, τρία email, πέντε email στο οποίο έκανε το λεγόμενο ranting που είπα και προηγουμένως, δηλαδή κατηγορίες, κατηγορίες, κατηγορίες γιατί μια συνάντηση πήγε με τον ψυχολόγο που ήταν ξεκάθαρο ότι πρόκειτο για ένα πρόσωπο το οποίο ήθελε να πάει να τη χαϊδευτούν αυτιά, ήθελε να πάει να γίνει το δικό τη και έκανε προβολέ για το ψυχολόγο ήδη από την πρώτη συνάντηση. Είχε κάνει ένα live τότε, θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, που έλεγα πολύ ξεκάθαρα την άποψή μου, η οποία είναι βασισμένη πάνω στην πολύχρονη πείρα μου, γιατί έχω εργαστεί ω ιδιώτη ψυχολόγο για 20 χρόνια. Και η άποψή μου είναι ότι ένα άνθρωπο με αναρκιστικό τη προσωπικότητα ένας άνθρωπος που είναι τεμπέλης ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά δεν θα πάει στο ψυχολόγο για να κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Θα πάει στο ψυχολόγο για να πάρει ναρκιστική τροφοδοσία με όποιο τρόπο. Ο τίτλος του live εκείνου είναι «Μη στέλνετε τους σου στο ψυχολόγο αλλά στο καλό. Είναι κρίμα οι ψυχολόγοι». Πάμε να συνεχίσουμε. Μιλάμε φυσικά για ψυχολόγους οι οποίοι θα είναι ψυχολόγοι όντως να έχουν ω βασική σπουδή τη ψυχολογία, να έχουν άδεια εξασκήσεω επαγγέλματο ψυχολόγου και να είναι ενημερωμένοι πάνω στι τελευταίε εξελίξει και τα ευρήματα τη επιστήμη τη ψυχολογία και να εφαρμόζουν τι καινούριε θεωρήσει και τι καινούριε γνώσει που έχουμε όσον αφορά τα διάφορα στυλ προσωπικότητα, τι δυναμικέ του σχέσεων κ.ο.κ. Το, καθεξής. το 2016, περίπου 6 χρόνια πριν χωρίσουμε, γύρισα από τη δουλειά και την είδα με μια βαλίτσα στο χέρι, αναφέροντας μου ότι δεν αντέχει άλλο και φεύγει. Τα παιδιά τότε 8 και 5 χρονών. Έπαθα σοκ και προσπάθησα να καταλάβω τι συνέβαινε. Μου απάντησε ότι δουλεύω πολύ και δεν επικοινωνούμε. Η αλήθεια είναι ότι το 2011 έχασα τον πατέρα μου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά αφήνοντας μια εταιρεία σε κακή οικονομική κατάσταση και ένα μεγάλο χρέος να διαχειριστώ Οπότε όντω αναγκάστηκα να δουλεύω δύο δουλειέ για να διατηρήσω το ίδιο βιωτικό επίπεδο. Και να μαζέψεις τα χρέη του πατέρα σου. Και ίσω και εδώ παίρνουμε και κάποιε πληροφορίε για το γιατί ανεχόσουνα την πρώη σύζυγο σου με τέτοιο στυλ προσωπικότητα. Μήπω αυτό είχε κάποια σχέση με το στυλ προσωπικότητα που είχε ο πατέρα σου, δεν ξέρω. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι επιδιώκαμε πολλέ φορέ να περνάμε στιγμέ σαν ζευγάρι, αλλά και οικογενειακά, ενώ πάντα προσπαθούσα να περνάμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Πηγαίναμε εκδρομέ, φωνάζαμε φίλου στο σπίτι που είχαν και παιδιά κλπ. Ενώ ήδη είχα ξεκινήσει ένα μουσικό σύνολο με τα παιδιά. Όταν τη είπα ότι θα μπορούσα να μειώσω τι ώρε εργασία, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να μειώσουμε δραματικά τα έξοδα και φυσικά τι παροχέ τη, έκανε πίσω. Ενώ είχα αντιληφθεί ότι επηρεαζόταν πολύ από μία κολλητή τη που φανερά μας Να υποθέσω ότι δεν δούλευε η κοπέλα, ε? και δούλευε μόνο εσύ και είχε παροχέ. Ωραία. Not my favorite type of woman. Not my favorite type of mother. Δεν έχω καμία απολύτω εκτίμηση για γυναίκε οι οποίε συνειδητά απέχουν από την εργασία, τεμπελιάζουν, κάθονται και τους δίνουν παροχές οι άντρες τους και ταυτόχρονα δεν είναι και ιδιαίτερα μητρικέ μανάδες. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τις γυναίκες οι οποίες συνειδητά αποφασίζουν να εργάζονται στο σπίτι ή να εργάζονται από το σπίτι και να είναι μητρικέ με τα παιδιά τους. Για αυτές όμως οι οποίες θεωρούν ότι ο άνδρας είναι ένα καλό κάτσ τον παίρνουμε αυτόν τον άνδρα να έχει καλές σπουδές, να έχει καλή δουλειά, να βγάζει χρήματα και εμείς να απολαμβάνουμε παροχέ και να πλώνουμε ζάμπα μου λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δεν τις εκτιμώ. Ξαναλέω, άλλο μία γυναίκα να αποφασίσει συνειδητά να εργάζεται στο σπίτι ή από το σπίτι και να είναι μητρική και άλλο να θεωρεί ότι ο γάμος της είναι η οικονομική της εξασφάλιση και τα παιδιά είναι τα κολάτερα της. Τα παιδιά είναι είναι εγγύηση τη ότι εφόσον έχει τα παιδιά θα απορροφά πάντοτε χρήματα από εκείνον τον άνδρα. Ξαναλέω, δεν λειτουργούν όλε τι γυναίκε έτσι. Ευτυχώ, αλλά εγώ για τέτοιου είδου γυναίκε δεν έχω την παραμικρή εκτίμηση. Και για διάφορου τύπου ανδρών δεν έχω την παραμικρή εκτίμηση, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, το 2017 πήρα προαγωγή στη δουλειά μου, βελτιώνοντα σημαντικά τα οικονομικά μου και τι ώρε εργασία. Από το 2017 μέχρι το 2021 ζούσαμε μια ζωή που πολύ θαύμασα. Κάναμε ένα μήνα διακοπές το καλοκαίρι με τα παιδιά, και είχαμε πάει στο διάστημα πριν τον COVID, έξι ταξίδια στο εξωτερικό, πλέον τον καλοκαιρινό διακοπό στην Ελλάδα, τα παιδιά είχαν ξεκινήσει να κάνουν συναυλίες με τον γκρουπ τους και άλλα. Στην περίοδο του COVID, η πρώη μου είχε αρχίσει να αναπτύσσει φιλική σχέση με το δάσκαλο της στο χορό, παντρεμένος με παιδί, το οποίο το παιδί ήταν συμμαθητής του γιού μας. Ενώ έκανε παρέα και με τη γυναίκα του μιλούσαν ατελείωτες ώρες, με αποτέλεσμα να μου το φέρει να το γνωρίσω, κάπου το 2021. Ήταν τόσο έντονο αυτό που ένιωθε, που δεν μπορούσαν να κρυφτούν ούτε μπροστά μου, ούτε μπροστά στη γυναίκα του. Παράλληλα, είχε αρχίσει να δαπανά πολλά χρήματα σε επεμβάσεις αισθητικές, να κάνει τα και είχε περιορίσει το χρόνο που ασχολιόταν με τα παιδιά. Νόμιζα ότι είχα έναν έφηβο στο σπίτι. Μετά από πολλέ προσπάθειε να μην διαλυθεί ο γάμο, έβαλα μπροστά το διαζύγιο με συνοπτικέ διαδικασίε για να προστατεύσω εμένα και τα παιδιά. Δηλαδή, ερωτεύτηκε το δάσκαλο του χωρού τη, σου τον έφερε και σπίτι να το γνωρίσει, πήγαινε και έκανε αισθητικέ επεμβάσει, έβαζε τα τουά, περνούσε μια δεύτερη εφηβεία. Αχ, το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει μία κοπέλα που κάναμε παρέα, μια ψυχούλα πριν 20 χρόνια, να είναι στη φάση που να έχει ερωτευτεί κάποιον άλλον από τον άντρα τη. Ή για να το θέσω καλύτερα, ήταν σε μια φάση που είχε αρχίσει να έχει εξωσυζύγες περιπέτειες. Και έλεγε στον άντρα της ότι εγώ τώρα είμαι 30 και χρειάζομαι να κάνω, ξέρω εγώ, και ε, και το ένα και το άλλο. Και ο άντρας της που δεν ήταν και καλά οικονομικά, έκανε δάνεια για να κάνει αυτή πλαστικέ και αυτή τι πλαστικέ δεν τι έκανε για τον άντρα τη. Καμία εκτίμηση ούτε εκεί. Δεν έχω. Δεν είναι κακό να κάνει πλαστικέ. Δεν είναι κακό να κάνει τατουά σου. Καθένα ό,τι θέλει κάνει στο σώμα του. Αλλά είναι άσχημο πράγμα να λε στον άντρα σου: Θέλω να φτιάξω το σώμα μου και δώσε μου τα χρήματα και να μην το φτιάχνει το σώμα σου για, το, για, τον εαυτό σου και για τη σχέση σου, αλλά να το φτιάχνει για κάποιον τρίτο με τον οποίο να πατάς τον άντρα σου. Για να αποφύγω τη δικαστική διαμάχη κυρίως για τα παιδιά αλλά και για εμένα, δέχθηκα τις απαιτήσει της τόσο προς την επιμέλεια όσο και προς τη διατροφή. Η περίοδος μετά το διαζύγιο με βρήκε διαλυμένο, δεν μπορούσα να δουλέψω, είχα χάσει το ενδιαφέρον μου και είχα να αντιμετωπίσω τα παιδιά μου που δεν ήθελαν να έρχονται σπίτι μου γιατί δεν είχαν τους υπολογιστές και τα παιχνίδια τους στο σπίτι μου. Κυρίω όμω είχαν αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά τη μητέρα του, που προσπαθούσε να απομακρύνει τα παιδιά από εμένα. Πέρασε περίπου ένα εξάμεινο μέχρι να μαζέψω τα κομμάτια μου με εντατική ψυχοθεραπεία, γυμναστική, διαλογισμό, διάβασμα, φλερτ, ταξίδια και άλλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώ χρησιμοποιήσει το φλερτ για να μαζέψει τα κομμάτια σου. Την εντατική ψυχοθεραπεία την καταλαβαίνω. Την γυμναστική την καταλαβαίνω. Τον διαλογισμό τον καταλαβαίνω. Εντάξει, ο καθένα έχει του τρόπου Άλλωστε, όσο και να πονούσα, το είχα πάρει απόφαση. Πρέπει να το ξεπεράσει. Θα φυγεί δυνατότερο από αυτό. Θέλει υπομονή και δουλειά, έλεγα στον εαυτό μου κάθε μέρα. Εδώ και έναν χρόνο έχω ξαναβρει τον εαυτό μου και σταδιακά άρχισα να δουλεύω τη σχέση μου με τα παιδιά Μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ, όπου περάσαμε πολύ όμορφα με τα παιδιά, ρώτησα τα παιδιά πώ θα του φαινόταν η ιδέα να έρχονται περισσότερε ημέρε στο σπίτι μου, να διαμορφώσουν και να εξοπλίσουμε το σπίτι με όλα τα απαραίτητα, ρούχα, υπολογιστέ, παιχνίδια κλπ. ώστε να μην χρειάζεται να μετακομίζουν κάθε φορά. Η ιδέα του άρεσε πολύ και αρχίσαμε να φτιάχνουμε μαζί το σπίτι μα. Όταν προσπάθησα να κάνω κουβέντα με τη μητέρα του, εκείνη ήταν αρνητική και μου είχε πει ότι έχω υπογράψει μια σύμβαση για την επιμέλεια και αυτή δεν αλλάζει. Επειδή όμω τα παιδιά περνούσαν πολύ καλά μαζί μου και είχαμε επιστρέψει στι πρώτε ζυγιού δραστηριότητε, ερχόντουσαν με χαρά. Φυσικά στη μητέρα του δεν άρεσε καθόλου αυτό και κάθε φορά που ήταν να σε μένα προσπαθούσε να τους επηρεάσει. Άρχισε να με κατηγορεί στο μεγαλύτερο γιο μου ότι είμαι χειριστικό, ότι τους έδιωξα από το σπίτι, ότι τα χρήματα που δίνω δεν φτάνουν, ενώ σε κάθε ευκαιρία, για παράδειγμα να αργούσα 10 λεπτά να τους πάρω ή τους άφηνα στη μητέρα μου λόγω επαγγελματικών υποχρώσεων, τους θύμιζε πόσο κακός άνθρωπος είμαι και ότι δεν ενδιαφέρομαι. Οι προβολές που κάνουν αρκισιστές δεν σταματούν ποτέ να με αφήνουν ενέοι. Το αποτέλεσμα ήταν ο μεγαλύτερος γιος μου να αρχίσει να απομακρύνεται από εμένα και να βγάζει πολύ μεγάλη ένταση και αντίδραση. Τότε αποφάσισα να του μιλήσω και να του πω τη δική μου ιστορία. Ο γιος μου τα έχασε και άρχισε να συνδέει τα κομμάτια. Άρχισε να μου μιλάει και να μοιράζεται περιστατικά τοξική συμπεριφορά τη μητέρα του. Συγκεκριμένα μου είπε «Σε ευχαριστώ μπαμπά που μου μίλησες, Ήμουν πολύ μπερδεμένο γιατί μου έλεγε πράγματα η μαμά που δεν τα έβλεπα σε σένα, ενώ είχα αρχίσει να σε μισώ. Αυτή και αν είναι η απεικόνηση της συστηματικής προσπάθειας γονικής αποξένωσης. Πολύ συγκλονιστικό αυτό που είπε το παιδί. Σε ευχαριστώ μπαμπά που μου μίλησες. Ήμουν πολύ μπερδεμένο γιατί μου έλεγε πράγματα η μαμά που δεν τα έβλεπα σε σένα, ενώ είχα αρχίσει να σε μισώ. Σας υπενθυμίζω το επεισόδιο του podcast, το 54ο επεισόδιο για τη γονική αποξένωση, όπου εκεί αναλύονται πολύ συστηματικά όλα αυτά. Και επειδή ο φίλος με ρώτησε αν αυτό το βίντεο που φτιάχνω τώρα είναι καλή ιδέα να το δει και ο γιος του, στο γιο σου, αυτό με τον οποίο έκανε τη συνομιλία, να δείξει και το βίντεο με το 54ο επεισόδιο του podcast για τη γονική αποξένωση. Από την ημέρα εκείνη αρχίσαμε να ερχόμαστε πολύ κοντά πράγμα που αντιλήφθηκε η μητέρα του. Το τελευταίο διάστημα και όσο πλησιάζει ο καιρό τη αναθεώρηση τη μεταξύ μα σύμβαση για την επιμέλεια, έχει γίνει πολύ χειριστική. Συνέχεια λέει στα παιδιά ότι δεν έχει λεφτά και αν πάρει ο μπαμπά της επιμέλεια, εγώ δεν θα μπορώ να σα βλέπω γιατί δεν θα βγαίνω οικονομικά και δεν ξέρω τι θα κάνω να σα χάσω και αν γίνει αυτό δεν θα το αντέξω και θα φτωχτονήσω και άλλα πολλά. Τι! Λέει στα παιδιά τη ότι αν πάρει ο μπαμπά στην συνεπιμέλεια, εγώ δεν θα μπορώ να σα βλέπω γιατί δεν θα βγαίνουν οικονομικά και δεν ξέρω τι θα κάνω να σα χάσω και αν γίνει αυτό δεν θα το αντέξω και θα αυτοκτονήσω και άλλα πολλά. <κυρίζει> και είσαι εσύ ο όχι αυτή. Φυσικά έχει βάλει και τη μητέρα τη να μιλάει στα παιδιά και να του κλαίγεται. Εντάξει, ρε. Χειριστική μάνα και χειριστική γιαγιά. Το μήλο κάτω από την πηλιά πέφτει σε πολλές περιπτώσεις. Άκου. Γιατί αν πάρει τη συνεπιμέλεια δεν θα δίνεις πλέον διατροφή. Αχα. Γι' αυτό λέω τα παιδιά είναι collateral. Είναι εγγύηση τα παιδιά. Άκου, άκου λογική. Αν πάρει ο πατέρας σας τη συνεπιμέλεια, εγώ δεν έχω λεφτά και δεν θα μπορώ να σας βλέπω γιατί δεν θα βγαίνω οικονομικά. Και δεν ξέρω τι θα κάνω αν σας χάσω. Δεν ξέρει τι θα κάνει η κοπέλα, θα χάσει τα λεφτά από τη διατροφή προφανώς. Και αν γίνει αυτό και σας χάσω, όχι ότι αυτή ας πούμε δεν πάει να εργαστεί, δεν πάει να, να βγάζει δικά χρήματα, δεν ξέρω αν εργάζεται ή όχι, αλλά το δεν έχω λεφτά και χάσω τη, τη συνεπιμέλεια και χάσω τη διατροφή, δεν θα βγαίνω, σημαίνει δεν εργάζεται. Και αν σας χάσω δεν ξέρω τι θα κάνω, θα αυτοκτονήσω η χειριστικότητα σε όλο τους το μεγαλείο, η τοξικότητα, ο ναρκισισμός, η... είναι εγκληματικά αυτά που λέει η μάνα των παιδιών σου στο γιο σου και στο άλλο σου το παιδί. Εγκληματικά. Είναι εγκληματική αυτή η συμπεριφορά και αυτές οι δηλώσει. Φυσικά, να <coughs> το διάβασα αυτό, φυσικά έχει βάλει και τη μητέρα της να μιλάει στα παιδιά και να τους κλαίγεται. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ ο 15χρονο γιο μου θέλει να έρθει να μείνει αποκλειστικά μαζί μου, φοβάται την αντίδραση τη μητέρα του τόσο προ αυτόν όσο και προ εμένα. Ο μεγαλύτερο γιο μου δεν συμπαθεί το σύντροφο τη μητέρα του. Ο άνθρωπο που έκανε σχέση πριν το διαζύγιο, Α, είναι με τον κόμενο, μάλιστα. Επειδή συμπεριφέρεται σαν έφευγο, έφτασε σε σημείο να χωφτώσει τη μητέρα του γιου μου μπροστά του και μπροστά στην κοπέλα του γιου μου και έχει αντιληφθεί ότι αρέσει στη μητέρα του η συμπεριφορά του συντρόφου τη, επειδή τη λέει συνέχεια πόσο όμορφη είναι και καλύπτει τι ανασφάλειε τη. Σοβαρά πρόσωπα, όρημα. Και η μάνα και ογκόμενο, οριμότατη. Εχθέ μίλησα στο γιο μου και του εξήγησα ότι δεν είναι δουλειά δική του να προστατεύει εμένα. Καλά του είπε. Μπράβο. Και ότι είμαι εγώ υπεύθυνο για τον εαυτό μου. Το ίδιο υπεύθυνη είναι και η μητέρα του για τι πράξει τη και δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη λογική. Ναι, η πρώη γυναίκα σου και μάνα του γιού σου η ακατάλληλη μάνα του γιου σου, η μη μητρική μάνα του γιου σου, το γονιοποιεί με αυτές τις μαλακίες που του λέει. Απαράδεκτη. Το σίγουρο είναι ότι εγώ και η μαμά είμαστε υπεύθυνοι για εσά και πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό ώστε να γίνετε υπεύθυνοι και χαρούμενοι άνθρωποι. Αν θέλει κάποιο να αυτοκτονήσει ή να βλάψει τον εαυτό του, είναι δική του επιλογή και αυτό φυσικά δεν τον καθιστά υπεύθυνο άνθρωπο και ικανό γονέα. Το να λέει πω θα αυτοκτονήσει, το να απειλεί πως θα αυτοκτονήσει ή το να αυτοκτονήσει. Φοβερό λόγο αυτοκτονία, ότι θα χάσω την επιμέλεια, άρα θα χάσω τη διατροφή και πρέπει να αυτοκτονήσω. Κάποιοι μου λένε να κάνω πίσω και να μην το παλεύω, να τη αφήσω τα παιδιά και να ζήσω τη ζωή μου. Άλλωστε, δύο χρόνια έμειναν για να ενηλικιωθεί ο μεγάλο. Εγώ αισθάνομαι ότι αν αφήσω τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου σε εκείνη και τον 45χρονο έφηβο σύντροφό τη και γίνω μπαμπά επισκέπτη του Σαββατοκυριακού, θα έχω μελλοντικά θέματα και δεν θα το συγχωρήσω στον εαυτό μου. Από την άλλη, δεν ξέρω πώ θα επηρεάσει όλη αυτή η διαδικασία το ψυχισμό του. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τι συμβουλέ σου και ελπίζω η ιστορία μου να εμπνεύσει και άλλου ανθρώπου. Σοκ και ιδέο. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά τα golden couples, golden power couples, τα χρυσά ζευγάρια δύναμη που ήταν μαζί από το Λύκειο, λέγεται μαζί από τα 17 επιλογές που κάνουμε σε ηλικίες που ο εγκέφαλος μας ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί και είναι πολύ πιθανόν αυτές οι επιλογές να βγουν εντελώς ακατάλληλες γιατί δυο 17 χρονα παιδιά μπορεί να νομίζουν ότι ταιριάζουν και έχουν πολλά κοινά αλλά μεγαλώνοντας ο καθένας από τους δύο να μεγαλώσει προς διαφορετική κατεύθυνση. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να απευθύνω ένα λόγο στο γιο σου. Λοιπόν, άκουσε γεμ. Μπορώ να σε απακαλώ, γιο μου, γιατί έχω και γιο μεγαλύτερο από σένα και γιο μικρότερο από σένα. Και είμαι και εγώ μαμά. Λοιπόν, οι γονεί σου τα έχουν κάνει να χωρίσει ένα ζευγάρι φταίνει Και οι δύο. Εντάξει. Για να χωρίσει ένα ζευγάρι φταίνει και οι δύο. Ακούγοντα εδώ την ιστορία του πατέρα σου, με τον τρόπο που την αφηγεί το πατέρα σου, από τη σκοπιά του πατέρα σου, φαίνεται ότι ξεκίνησαν μαζί ως ζευγάρι από πολύ νωρίς, τα 17 τους. Σκέψου τώρα δηλαδή, σε ένα χρόνο εσύ μετά από τώρα ή με την κοπέλα που έχει τώρα σχέση, να αποφασίσεις ότι θα κάνεις οικογένεια και θα ζήσεις μαζί της όλη σου τη ζωή και να πάρεις τις αποφάσεις σου βασισμένος στον τρόπο που σκέφτεσαι τώρα. Σε διαβεβαιώ ότι όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα μέχρι τα 28, θα αλλάζει κατευθύνσεις. Και πράγματα που τώρα θεωρείς σημαντικά, μεγαλώνοντας δεν θα τα βρίσκεις σημαντικά. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο πατέρα σου και η μάνα σου ξεκίνησαν τη ζωή του στην κοινή, την οικογένεια του, βασισμένη πάνω σε λάθο βάση. Ο πατέρα σου. Είναι ξεκάθαρο μέσα από όσα γράφει ότι θεωρούσε ως πρώτηστη ευθύνη του να φέρνει χρήματα στο σπίτι, να φροντίζει να έχετε ένα καλό βιωτικό επίπεδο και να ικανοποιεί τι απαιτήσει της σύζυγου του. Φαίνεται όμως ότι προσπαθούσε να έχει και ποιοτικό χρόνο μαζί σα. Είμαι σίγουρη ότι την περίοδο που είχε παράπονο η μαμά σα, όταν ήσασταν μικρότερη, ότι την παραμελούσε επειδή δούλευε δύο, δύο δουλειέ μετά που πέθανε ο παππούς και έμειναν τα χρέη και έτρεχε ο μπαμπά να τα μαζέψει, προφανώ παραμελούσε και εσά. Αυτό συμβαίνει σε πολλέ οικογένειε στι οποίε οι γονεί έχουν λαθασμένε προτεραιότητε. Αν η προτεραιότητα μα είναι να βγάζουμε πολλά χρήματα, είναι πολύ πιθανό να χάσουμε το μέτρο και έτσι να μην αφιερώνουμε χρόνο και στη σχέση μα και στην οικογένεια μα. Όταν αρχίσαν να αφιερώνουν χρόνο, γιατί περιγράφει ο πατέρα σου ότι μετά έγιναν καλύτερα τα πράγματα, πήρε προογή στη δουλειά του, είχε λιγότερε ώρε εργασία, φτιάξατε την πάντα σα, κάνατε το ένα το άλλο κλπ. Όταν αρχίσουν να αφιερώνουν χρόνο και όταν περνάει περισσότερο χρόνο η οικογένεια μαζί, τότε διαφαίνονται και τα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού. Η μαμά σου ερωτεύτηκε το δάσκαλο του χώρου. Shit happens. Εντάξει. Σε ένα ζευγάρι που είναι μαζί από πολύ μικρή και δεν είχαν άλλη εμπειρία σχέσης και ήταν αυτή η μοναδική εμπειρία σχέσης, ναι, μπορεί να τους φύγει ο έρωτας επειδή έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς τη σχέση τους χωρίς να έχουν γερές βάσεις, εξελίχθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσει και οι δύο. Και ναι, να της αρέσει ένας τύπος να είναι ερωτευτή έναν τύπο, ο οποίος να ταιριάζει πιο πολύ στο δικό της τρόπο σκέψη. και ο πατέρα σου καλά έκανε και χώρισε. Αφού το πάλεψε, καλά έκανε και χώρισε. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι η μάνα σου είναι κακός άνθρωπος επειδή ερωτεύτηκε κάποιον άλλον ενώ ήταν παντρεμένη, γιατί και τον έφερε να το γνωρίσετε και το παραδέχθηκε και εξακολουθεί και η σχέση μαζί του μετά που χωρίσατε τον πατέρα σου. Εντάξει, shit happens. Έτυχε η μάνα σου να ερωτευτεί κάποιον άλλο. Με γιάτες, με χαράτες, γούστοντες και καπέλοντες. Ένας άνθρωπος στη σημερινή εποχή, είτε άντρα είναι είτε γυναίκα, αν είναι παντρεμένος, αν είναι παντρεμένη και τύχει να ερωτευτεί έναν άλλον άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ίσα ίσα η ζωή συμβαίνει και μπορεί οι άνθρωποι να χωρίσουν και να πάρει ο καθένας τον δρόμο του, αλλά να ξεκολουθήσουν να είναι υπεύθυνοι γονεί, να εξακολουθήσουν να είναι. Δεν ξέρω αν η μάνα σου υπήρξε ποτέ υπεύθυνο γονέα. Ο πατέρα σου είναι ξεκάθαρο ότι κατά διαστήματα είναι υπεύθυνο γονέα. Το είπε και μόνο του ότι μετά το διαζύγιο για ένα χρόνο δεν ήταν καλά και έκανε εντατικέ γυμναστικέ και γιόγγε και διαλογισμού και φλερτ και ταξίδια δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο μπαμπά έχει έτσι μια τάση να θεωρεί, ε, από όσα μου γράφει δηλαδή, να θεωρεί ότι αναπληρώνονται συναισθηματικά και ψυχικά και να μιλικά υλικά αγαθά. Είμαι εύκολα fixers. Είναι εύκολο fixers το να φλερτάρει ή να πηγαίνει ταξίδι για να νιώσει καλύτερα. Όμω. Εδώ και ένα χρόνο Λέει ότι είναι σε μια υγιή σχέση με μια κοπέλα με την οποία ταιριάζουν, που έχει και αυτή ένα παιδί και περνάτε μαζί όλοι καλά. Όλα καλά. Όλα καλά, αλλά η μάνα σου <χι> θα χάσει τη κότα με τα χρυσά αυγά. Τη χίνα με τα χρυσά αυγά. Χίνα είναι η κότα. Χίνα νομίζω. Τη χίνα με τα χρυσά αυγά. Είναι ξεκάθαρο γέμου ότι η μάνα σου τώρα έχει έγνοια ότι θα χάσει τη διατροφή που τη δίνει ο πατέρα σου λόγω του ότι έχει την επιμέλεια αυτή και ο πατέρα σου έχει δικαίωμα επισκέψεω. Οπότε γι' αυτό κάνει επίκληση στο συνέστημα, είναι εξαιρετικά χειριστική, είναι εγκληματικά μη μητρική και λέει αυτέ τι βλακίε που λέει ότι αν πάρει ο πατέρα σου τη συνεπιμέλεια, αυτή δεν θα μπορεί να σα δει και επειδή δεν θα μπορεί να σα δει, θα αυτοκτονήσει. Τέτοιες <ΣΣ> μπλε λιλά και φούξια. Αυτό στην ουσία συνιστά ψυχική κακοποίηση παιδιού. Το να απειλεί ο γονιό το παιδί του θα αυτοκτονήσει. Καλά σου είπε ο πατέρα σου ότι η μάνα σου είναι υπεύθυνη για τη δική τη ψυχική υγεία και ισορροπία και για το να είναι ένα υπεύθυνο άνθρωπος Και εκείνο είναι επίση υπεύθυνο για τη δική του ψυχική υγεία και ισορροπία και για την ακαιρεότητα του. Καλά έκανε και σου το είπε. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Ε, δεν καταλαβαίνω αν υπάρχει και από τη μελευρά του πατέρα σου μια προσπάθεια να αποφύγει τη διατροφή ή αν έχει ξυπνήσει ο άνθρωπο και λέει τι είμαι ο Βλάκας, εγώ να δουλεύω και να τη δίνω λεφτά να τα τρώει με τον κόμενο που είναι 45 χρόνο έφηβος. Μπορεί αυτό να έχει συμβεί. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό να ξυπνήσει κάποιος και να πει ότι τι κάνω ρε παιδί μου, γιατί πληρώνω. Δεν πληρώνω κάποιου καλού επίπεδου γονοϊκότητα. Πληρώνω ένα lifestyle το οποίο να ζει κοπέλα άνετη. Όπω και να έχει όμω, κακό εσεί είσαστε μέσα στη μέση, τα παιδιά. Κακώ. Κάκιστα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο πατέρα σου θα μιλήσει με τον δικό του το ψυχολόγο να δει πώ θα το διαχειριστεί με τον δικηγόρο του. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι όταν η μάνα σου έρθει να σου ξαναπεί παρόμοιε μαλακίε, να τι πει παρέτα, παράτα με μάνα. Δεν είμαι ο ψυχολόγος σου, δεν είμαι ο μπαμπάς σου, δεν είμαι ο δικηγόρος σου, δεν με αφορούν αυτά που λες. Και όταν τα λες αυτά σημαίνει σε κακιά μάνα, να τις το πεις ξεκάθαρα. Πες της εγώ ως γιο σου, νιώθω τρομερά άσχημα που μου λες αυτές τις βλακίες και αυτή τη στιγμή με κακοποιείς ψυχικά. Και δεν το δέχομαι. Κόψε τη στη φόρα. Κόψε τη στη φόρα. Σοβαρά. Και οποιοδήποτε άλλο νεαρό παιδί με ακούει τώρα που έχει μάνα ή πατέρα χειριστικού. Που έρχονται και απειλούν ότι θα φτοχτονήσουν για τον Α, Β ή Γ λόγο, να του κόβετε τη φόρα, να του λέτε: Δεν είμαι ο ψυχολόγο σου, δεν είμαι ο γονιό σου, είμαι το παιδί σου και οφείλει να με προστατεύει εμένα. Και οφείλει εμένα να μου πει ότι ασκέφτομαι άσχημα και νιώθω άσχημα, ότι πρέπει να πάρω βοήθεια από ειδικό. Όχι να άρχισε να με απειλεί ότι αγίνει το ένα και το άλλο, εγώ θα αυτοκτονήσω. Να μην μιλήσω και πιο αυστηρά. Αν ήμουν εγώ έφηβο παιδί και μου έλεγε η μάνα μου κάτι τέτοιο, θα έλεγα κακό του κεφαλιού σου, ό,τι θέλει κάνει. Με τα μυαλά που έχω τώρα φυσικά. Με τα μυαλά που είχα όταν ήμουν έφηβο, θα τρόμαζα, θα φοβόμουν για τη μάνα μου και θα έμπαινα στη θέση του να φροντίζω για έναν ενήλικα, ενώ εγώ ίδιο είμαι αυτό που δικαιούμαι τη φροντίδα του ενήλικα. Ξαναλέω, ο πατέρα σου δεν είναι τέλειο. <laughs> Παρόλο που μου στείλε το email, και εκφράζει την αγάπη του και εκφράζει τον θαυμασμό του και λέει πως το έχει βοηθηθεί, οφείλω να είμαι δική. Δεν είναι τέλειος ο πατέρας σου, αλλά από όσα γράφει διαφαίνεται πως είναι good enough parent. Good enough parent σημαίνει ένας γονιός ο οποίος έχει τα σωστά του, έχει και τα λάθη του, καταλαβαίνει τα λάθη του, μαζεύει τα λάθη του εκ των υστέρων, μετανιώνει ειλικρινά για τα λάθη του και προσπαθεί να βελτιώνεται η μάνα σου με βάση όσα μου έχει γράψει ο πατέρας σου και με βάσει αυτή την τραγική πληροφορία ότι σου είπε αυτές τις απίστευτες μαλακίες ότι αν πάρει ο πατέρας σου τη συνεπιμέλεια εγώ δεν θα έχω χρήματα για να σας βλέπω και άμα σας χάσω δεν θα το αντέξω και θα αυτοκτονήσω She's bad enough parent, όχι good enough, bad enough parent με βάση αυτά τα στοιχεία που έχω μπροστά Εννοείται ότι κάνω το βίντεο ανωνύμως Εννοείται ότι δεν αποκαλύπτω την ταυτότητα ούτε του πατέρα, ούτε του παιδιού, ούτε της μητέρας. Και θα χαρώ πάρα πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις και όσοι είστε γονεί ω γονεί, αλλά και όσοι είστε παιδιά, τα οποία έχετε μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα, με τέτοιους γονείς χειριστικούς, να μην πω και ιστριονικούς. Υπάρχει μια διαταραχή προσωπικότητα στο Β' πλέγμα που ονομάζεται ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Και στην ουσία περιγράφει τους ανθρώπους που είναι drama queens και drama kings. Αυτούς που τους αρέσει το δράμα. Και τους αρέσει συνεχώς να κλαίγονται και να χειρίζονται τους άλλους με περι, περι, περισσήμα εστία. Αν έχετε βιώσει τέτοιου γονεί, θα, θα, ήθελα πάρα πολύ να γράψετε τώρα που είστε ενήλικες τι συμπεράσματα βγάζετε, γιατί θα στείλω το link του συνδέσμου του βίντεο στον πατέρα που μου στείλει την επιστολή για να το δει και ο γιος του και θα διαβάσει και τα σχόλια. Θα είναι πολύ χρήσιμο αν υπάρχουν στο ακροατήριο, που είμαι σίγουρη πως υπάρχουν, ενήλικες που οι γονείς τους μεγαλώνοντας έκαναν τέτοιε εγκληματικέ δηλώσεις στα παιδιά τους, να γράψουν πώς ένιωθαν τότε και πώς νιώθουν τώρα και πώς εκ των υστέρων καταλαβαίνουν αυτή την εξαιρετικά τοξική και χειριστική στάση των γονέων τους. Θυμώνω. Θυμώνω και είμαι συναισθηματική και τα παίρνω γιατί είναι απαράδεκτο ένα γονιό ανεξαρτήτω φίλου να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέω, shit happens, ερωτεύτηκε το δάσκαλο του χορού με γιά με χαρά τη. Χώρισα με τον άντρα τη και είναι με αυτόν, να περνάνε τέλεια. Και δεν με νοιάζει καν που τη έπιασε τον κόλλο μπροστά σου, σοβαρά σου λέω, δεν με πειράζει καν. Γίνεται το τελευταίο τη έπιασε ο κόμενο τον μπροστά σου. Αυτό που είναι πολύ σοβαρό είναι ότι έρχεται η μάνα σου και κλαίγεται σε σένα και σε απειλεί ότι αν πάρει ο πατέρα σου τη συνεπιμέλεια θα αυτοκτονήσει. Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά, καθόλου μητρική, καθόλου παιδαγωγική, εγκληματική συμπεριφορά. Και συνιστά ψυχολογική κακοποίηση ανηλίκου αυτό το πράγμα. Να απειλεί η μάνα ότι αν πάρει ο πατέρα σου τη συνεπιμέλεια θα αυτοκτονήσω. Τα πάω και ησύχασα. Άντε για. Θα μεγαλώσει μου κάποια στιγμή, θα ενηλικιωθεί. Και θα γλιτώσει από του γονείς σου και από τον good enough πατέρα σου και από την bad enough μάνα σου. Θα ανοίξει τα δικά σου φτερά και θα ζήσει τη δική σου ζωή και θα μάθει από τα λάθη του. Είμαι σίγουρη γι' αυτό ότι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλον που ο good enough parent, ο αρκετά καλό γονιός παραδέχεται τα λάθη του και μοιράζεται τι αλήθειε του με το παιδί και παίρνει την ευθύνη του ότι τα παιδιά έχουν μία οδό. Ένα δρόμο αυτοβελτίωσης, ένα δρόμο πνευματικότητας στον οποίο μπορούν να μιμηθούν. Γεια! Yeah.